Καλημερίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο. Πώς είστε, καλημέρα. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Λοιπόν, ναι επιστολή σε Κικίλια, Τριαντόπουλο, στο Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Κρατικής Αρρωγής και στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Ο τίτλος, έτοιμα για σύνταξη φακέλου από την Υπηρεσία για κτίρια με βλάβες κτηρίων σε μη φέροντα οργανισμό. Για πείτε δύο κουβέντες να ξέρουμε τι εννοείται. Ακριβώς. Είναι κάτι που ζητούσαμε εδώ και καιρό, την απλοποίηση των διαδικασιών. Προχθές είδαμε τα 7 μέτρα που εξαγγέλθηκαν και μέσα σε αυτά αχνοφαίνονταν ότι πιθανόν θα δοθεί μια ελευθερία κινήσεων στη σύνταξη φακέλου όσον αφορά τους πράσινους φακέλους. Εντοπίσαμε λοιπόν όμως στη Θεσσαλία ότι αυτό ήδη γίνεται, έχει θεσμοθετηθεί, έχει μπει σε ΦΕΚ από τον Δεκέμβριο, που σημαίνει ότι κάποια πράγματα καλώς ξεκινούν εκεί, αλλά πρέπει να εφαρμοστούν και εδώ. Για να καταλάβουν οι πολίτες, από εδώ και πέρα, στη Θεσσαλία, για κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, μικρές ζημιές, που δεν έχουν ουσιαστικές βλάβες, τις μελέτες που μέχρι τότε τις επιβεβαίνονταν ο ιδιώτης, ο πολίτης, σε ιδιώτη δικό του μηχανικό με δικά του έξοδα, τώρα το κράτος δίνει τη δυνατότητα αυτές οι μελέτες, οι μικρές μελέτες που δεν έχουν πολύ σημαντικές ζημιές, να γίνονται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να υπάρχει και το ανάλογο προσωπικό, όπως το αναφέρουμε και εμείς στην επιστολή μας, να ενισχυθεί λοιπόν το τμήμα. Και με την επιστολή μας στον κύριο Υπουργό και στον κύριο Υφυπουργό ζητούμε πότε θα εφαρμοστεί το ανάλογο μέτρο και εδώ. Καλώς εφαρμόστηκε λοιπόν εκεί, όμως αυτό το ανακουφιστικό μέτρο πρέπει να περάσει και στην περιοχή μας, μια που ήδη το ζητάμε εδώ και καιρό, από τον Οκτώβριο του 2021, λίγο μετά το σεισμό. Καλά, κύριε Γκαντάτσιο, να ρωτήσω το εξής. Η πρότασή σας, η οποία έχει κατατεθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, η οποία συνεχίζει να κατατίθεται και από εσάς και από τεχνικά επιμελητήρια κλπ. Είναι οδηγός, έγινε οδηγός για τη Θεσσαλία, αλλά εσείς μείνατε στην απέξω. Κάπως έτσι έγινε. Κάπως έτσι έγινε. Όμως εμείς επιμένουμε σε αυτό. Θα λέμε αυτό που βλέπουμε, αυτό που είναι πρακτικό. Πάντα έχουμε σύνομες, κοστολογημένες, με χρονοδιάγραμμα και πρωτότυπες και ρεαλιστικές λύσεις επί των προβλημάτων. Πάντα ο Σύλλογος εξ αρχής το είχαμε αυτό. Εν αντιθέσει με την πολιτεία που με πυροτεχνήματα, με γονατογραφήματα και σε βάθος χρόνου έλεγε διάφορα θέματα χωρίς να υπάρχει ένα πρόγραμμα και ένα χρονοδιάγραμμα. Εμείς λοιπόν επιμένουμε και λέμε και στη Θεσσαλία και στο Μάτι και στην Εύβοια και στο Αρκαλοχώρι όμως. Γιατί τα προβλήματα είναι ίδια και μιλάμε για μια πολιτεία που πρέπει η ίδια πρώτα να δείξει το καλό παράδειγμα στους πολίτες, να είναι δίκαιη για να είναι και οι πολίτες δίκαιοι. Έτσι καταλήγει και η επιστολή μας. Η πολιτεία η οποία πρέπει να είναι δίκαιη. Μάλιστα. Ελπίζω να μας ξανακονίσουν το δάχτυλο και να μας πούνε, ξέρουμε πολύ περισσότερο ότι και καλύτερα την περιοχή του Αρκαλοχωρή από όλους εσάς που τολμάτε να μιλάτε, όσο έλεγε πρόσφατα ο κύριος Τριαντόπουλος, γιατί έχει επισκεφθεί το Αρκαλοχωρή πάρα πολλές φορές. Το ζητούμενο είναι εκ του αποτελέσματος, τι ισχύει αυτή την ώρα, ποια είναι τα μέτρα, ποια είναι τα σταθμά και από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα, τι αγώνας δίνεται στην καθημερινότητά σας για να μπορέσετε να πάρετε λίγο τα πάνω σας, όσο δύσκολο και αν είναι. Έτσι ακριβώς. Εμείς, κυρία Δουλγεράκη, θα αγωνιζόμαστε και θα διεκδικούμε. Δυστυχώς για τα αυτονόητα. Ζούμε σε μια χώρα που τα αυτονόητα πρέπει να σκίσει αίμα. Το βλέπετε και στα Τέμπη. Πρέπει να σκίσει αίμα για να τα ξαναέχεις μπροστά σου, που έπρεπε ένα κράτος και μια πολιτεία ήδη να τρέχει για αυτά τα ζητήματα και να τα παρέχει αφιδώς στον πολίτη. Μέχρι τώρα λοιπόν εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε λύσεις, ούτε απαντήσεις, ούτε για τον έμφυα, ούτε για την επιδότηση νοικίου, ούτε για τους πληστηριασμούς, ούτε για την ενίσχυση του προσωπικού του ΤΑΕΦ, πότε και πώς θα γίνει αυτό, αλλά ούτε και για την απλοποίηση των διαδικασιών. Είναι κάτι που φωνάζουμε και εμείς για το ΤΕΕ και ο Δήμος Μηνώα-Παιδιάδας, όμως αυτά είναι στον κάλαθο των αχρήστων πηγαίνουν και ισόταμοι ακοόντων. Από εδώ και πέρα λοιπόν εμείς θα πηγαίνουμε σύνομα, δεν έχουμε κάτι να. Λέμε κάποια πράγματα που η πολιτεία ψήφισε και θα εφαρμοστούν αλλού. Απαιτούμε λοιπόν και αυτά τα πράγματα που τα προτείναμε εμείς άτυπα ως συλλογάκος, έτσι το λέω εισαγωγικά, ως σύλλογος λοιπόν, θα
τα προτείναμε και αυτά να γίνουν εδώ, να εφαρμοστούν και εδώ, αυτό το λέγαμε τόσο καιρό. Και είναι σύνομα και πάντα στο πνεύμα της απλοποίησης των διαδικασιών που όλοι ζητούν. Δεν έχω τι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καντάτσιο. Καλή εβδομάδα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.